Είναι για το τέλος Δεκεμβρίου. Θα καλύψει τον Νοέμβριο. Άρα σίγουρα θα υπάρχει εκταμείευση πόρων το Δεκέμβριο με βάση τον Νοέμβριο. Και σας λέω εκ του ημίου ότι ακόμα και αν ευχόμαστε δεν υπάρξει άλλο lockdown και προσδοκούμε με τις επιλογές, τις ορθές επιλογές της κυβέρνησης να τελειώσει αυτό το δεύτερο κύμα μετά από 2 εβδομάδες, η ελληνική, το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο πρέπει να είναι έτοιμο να στηρίξει την οικονομία και τους επόμενους μήνες. Θα χρειαστεί στήριξη πραγματική οικονομία και τους επόμενους μήνες και γι' αυτό θα δείτε στον προϋπολογισμό σε σχέση με το προσφύγιο του προϋπολογισμού ότι υπάρχουν περισσότερα μέτρα στήριξης πραγματικής οικονομίας και ένα πολύ ισχυρό αποθεματικό για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Τώρα είναι η τελευταία ερώτηση με γαργαλά, θέλω να πω αυτό το αποθεματικό, γιατί το ακούω και εγώ από τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι, κύριε Υπουργέ, να έχουμε μεταψηφιακό και τακτορικό στα οικονομικά. Ακούω ότι έχουμε 37 δις, αν δεν κάνω λάθος, αποθεματικό. Τους λέει, παιδιά, έχει 37 δις το κράτος. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα υπαρκτό, πολλές επιχειρήσεις, μαγαζιά κλπ. Και δεν ρίχνει 7, 8, 9 δις να μας στηρίξει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Πόλεμο, λένε όλα τα κανάλια, λέει ότι έχουμε. Δεν ρίχνουμε όλα τα πολεμοφόδια μας λοιπόν στον πόλεμο. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε λίγο και με διευκολύνεται. Το αποθεματικό που είπα εγώ είναι αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού. Θα είμαστε συνέχεια για να δούμε κάποια άλλη είδηση αν βγάλει και θα τα πούμε αύριο να είμαστε καλά με live μεταδόσεις και οτιδήποτε άλλο μας ζητήσει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή υπόλοιπη ημέρα.